«Το δέντρο της ζωής μας καλεί να φτιάξουμε», η 7η είπε, με σκοπό να στείλει ένα αισιόδοξο μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου. «Είναι στο χέρι μας μια καλύτερη επιβίωση για όσα παιδιά νοσούν με καρκίνο», επισημαίνεται στην ενημερωτική εκστρατεία. Το ελπιδοφόρο δέντρο σχηματίζουν αποτυπώματα χεριών με διάφορα χρώματα, καθένα εκ των οποίων συμβολίζει και ένα διαφορετικό κομμάτι που βοηθάει στην αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου. Για παράδειγμα, το πορτοκαλί αντιστοιχεί στην έγκαιρη και ακριβή διάγνωση, ενώ το μπλε στις διαθέσιμες και οικονομικά προσιτές θεραπείες. Με όλους τους συνειδικευόμενους και τις συνειδικευόμενες έχουμε συμβάλει ώστε σήμερα να ενημερώσουμε τον κόσμο του Ηρακλείου για κάτι πολύ σπουδαίο που από εμάς παίρνει πολύ λίγο χρόνο, όμως μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή. Κάθε πολίτης από 18 έως 45 ετών μπορεί μέσα από μια πολύ απλή διαδικασία να εγγραφεί στην Εθνική και Παγκόσμια Λίστα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, χαρίζοντας ζωή σε μικρούς ασθενείς από όλο τον κόσμο. Ήρθαμε σήμερα εδώ από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας. Ήρθαμε να ευαισθητοποιήσουμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο και παράλληλα να κάνουμε μια δράση δειγματοληψίας για όσους επιθυμούν να γίνουν εθελοντές δότες μυελού των οστών. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Έρχονται οι εθελοντές, κάθονται στην συγκεκριμένη τοποθεσία που τους έχουμε βάλει, δίνουν λίγο σάλιο αφού έχουν συμπληρώσει μια αίτηση. Ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας, αν και είναι σπάνιος, αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου στα παιδιά μετά τα ατυχήματα. Κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι περίπου 400.000 παιδιά και έφηβοι ηλικίας έως 19 ετών αναπτύσσουν καρκίνο. Ωστόσο, όταν ο καρκίνος εντοπιστεί έγκαιρα, είναι πιο πιθανό να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στη θεραπεία και να ιαθεί.